Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον κύριο Γιώργο Ανδρέου. Κύριε Ανδρέου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι, παιδιά. Είστε καλά? Μια χαρά. Καλά είστε και ο Ηλίας μετά, μετά από μια νίκη με τον Άρη να μείνουμε καλά. Μια χαρά είναι. Μετά από τέσσερις νίκες όμως. Βέβαια, μισή αυτά είναι βέβαια. Εντάξει, μετά από τέσσερις νίκες. Είναι μαζί μας και ο Ηλίας Ατατάρας. Ηλία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ηλία. Καλό μεσημέρι, πρόεδρε. Λοιπόν, κύριε Ανδρέου, πηγαίνουν όλα κατευθείαν όπως τα σχεδιάζετε από το καλοκαίρι? Αυτό τον ΠΑΟΚ θέλετε να βλέπετε? Τον ΠΑΟΚ πρώτο? Μάλλον αυτό δείχνει η φετινή πορεία του ΠΑΟΚ. Όπως γνωρίζετε όλοι από την αρχή, κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια φέτος, η διοίκηση του Βόλεϊ του ΠΑΟΚ σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΟΛΤΑ ΣΥΓΜΑ. Και πιστεύω ότι η πορεία της ομάδας μας δείχνει αυτά που σχεδιάζαν οι προπονητές μας και όλη η διοίκηση για το φετινό σεζόν. Είστε πολύ, είστε σίγουρος ότι θα συνεχιστεί έτσι? Δηλαδή θα είναι ο ΠΑΟΚ στην κορυφή, θα έχει πολλές νίκες, θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα? Μπορούμε να το πούμε αυτό από τώρα ή να περιμένουμε λίγο ακόμα? Έχουμε βάλει ένα στόχο φέτος. Ο ΠΑΟΚ θα πρωταγωνιστήσει στους δύο σοβαρούς δεσμούς που έχουμε, στο κύπελλο ή στο πρωτάθλημα. Έως τώρα η πορεία μας δείχνει αυτό. Όμως ο αθλητισμός έχει και τα απρόβλεπτα. Αλλά ως τώρα δείχνει ότι η ομάδα έχει μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Το χθεσινό παιχνίδι, για να πάμε στο σήμερα ή στο χθες, όπως το ζήσατε, ήταν μια εύκολη νίκη? Άλλαξαν πολλά με τη διακοπή και την εκένωση του γηπέδου? Πώς το ζήσατε εσείς? Να σας πω κάτι, δεν θέλω να κάνω έτσι προσβλέψεις, αλλά συνήθως σε όλα τα μάτς που έχω δείξει ότι το πρώτο μάτς κάπου δεν μπαίνει έτσι. Στο πρώτο σετ. Το πρώτο σετ στο ρυθμό του αγώνα και μετά εύκολα παίρνει τα επόμενα τρία σετ. Αυτό έδειχνε και χθες. Πάντως ήταν μια καλή ατμόσφαιρα στην αρχή, ανεξάρτητα ότι είχαμε την είσοδο των δηλάθων του Άρη. Δεν είχαμε προβλήματα, μεταξύ μια διακοπή 10 λεπτά εκεί που πετάξανε κάτι νεράκι. Το γεγονός μετά από τα επεισόδια που τα μάθατε όλοι, φαίνεται διευκόλυνε το έργο του ΠΑΟΚ στη συνέχεια. Έτσι πιστεύω εγώ, γιατί δεν μπορώ να πω. Δεν ξέρω τι θα γινόταν τώρα. Αλλά διευκόλυνε την νίκη του ΠΑΟΚ μετά. Αυτά τα γεγονότα όπως τα ζήσατε, ήταν σοβαρά, ήταν κάτι μεμονωμένο? Εσείς πώς το ζήσατε? Όχι, μάλλον ήταν, άκουστε με, έτσι όπως ξεκινήσαν ήταν, εντάξει, δεν πιστεύω ότι μπορούσαμε να το λύσουμε, αλλά το θέμα είναι μετά πήραν μεγάλη έτσι, έκταση, μπήκαν όλοι οι φύλακοι, έγινε σοβαρές εμπλοκές σε μια έτσι μικρή έδρα όπως είναι η Μίκρα, μεταξύ αστυνομίας και φυλάκων του Άρη, και οπωσδήποτε πήραν όλοι μια απόφαση να αποχωρήσουν οι ομάδες, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να προστατεύουμε τώρα και τα παιδιά μας και τον εαυτό μας και όλους. Από εκεί και πέρα θέλω να σας τονίσω ότι είχαμε μια πολύ σοβαρή αντιμετώπιση από τους διοικητικούς του Άρη. Προστατέψανε με οποιονδήποτε τρόπο τώρα εμάς τους ίδιους, τους φιλάθλους μας, τους παίκτες μας. Και θέλω να τους συγχαρώ εγώ για αυτή τη συμπεριφορά, γιατί πραγματικά κρατήσαν απόσταση από όλα τα γεγονότα που έγιναν μέσα στο γήπεδο. Λέτε για τους παράγοντες του Άρη, λέτε έτσι? Ναι, ναι, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, παιδιά, να σας πω κάτι. Το θέμα είναι ότι προσκάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να φέρουμε τον κόσμο στα γήπεδα. Κάπου έτσι έρθει η ώρα. Αυτοί οι λίγοι που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα, εις βάρος των ομάδων βέβαια, γιατί όπως καταλαβαίνετε, χθες ο Άρης κέρδιζε. Εγώ δεν θέλω να είμαι λογικός στην αντιμετώπιση του. Κέρδιζε το πρόβλημα. Με αυτά τα φαινόμενα που έγιναν χθες, κατάλαβες. Οπωσδήποτε εμείς επικρατήσαμε εύκολα. Βέβαια είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Άρη. Τώρα να λέμε οι δυνατότητες είναι έτσι, έχουν μεγάλη διαφορά. Από εκεί και πέρα όμως, όπως βλέπετε τώρα, δημιουργήθηκαν τέτοια επεισόδια που ήταν εύκολοι, επεκράτησε εύκολο μετά ο ΠΑΟΚ στο ΜΑΤ. Δεν πρέπει να γίνουν όμως αυτό. Και επειδή μου με δώσα το δικαίωμα του λόγου, θέλω να τονίσω ότι εμείς αυτή την εβδομάδα θα έχουμε ένα μάτς με τον Ολυμπιακό. Βέβαια θα θέλουμε όλοι οι φίλαθλοι μας να είναι στο γήπεδο. Βέβαια θέλουμε να στηρίζουν την ομάδα μας. Γιατί είναι μεγάλη προσπάθεια αυτό που κάναμε φέτος. Όμως πρέπει να δείξουμε πολιτισμό. Να αφήσουμε λίγο το φανατισμό πίσω για κάποια πράγματα. Γιατί εις βάρος των ομάδων είναι όλα αυτά που συμβαίνουν. Έτσι. Από εκεί πέρα να σας πω για την πορεία του ΠΑΟΚ, γιατί παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες. Όπως βλέπετε τώρα, και σας άκουσα και προηγούμενος που λέγατε, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος στα τρία βασικά επαγγελματικά αθλήματα. Στο βόλεϊ, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Επειδή τώρα εγώ και από την ιδιότητα του αντιπρόεδρου του ΑΣ, παιδιά, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Πρέπει να συγχωρούμε όλους τους παράγοντες που συμμετέχουν σε αυτό. Ξεκινώ από το ποδόσφαιρο τον κύριο Σαββίδη, που όλοι ξέρετε την αλλαγή της πορείας του ΠΑΟΚ. Ξεκινώ από τον ΑΣ,
για μια σοβαρή διοίκηση με τον κύριο Κατσαρή, γιατί όπως ξέρετε, σε όλα αυτά, σε μια δύσκολη εποχή που ζει όλη η χώρα μας, τα οικονομικά παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Η Φερεντζιώτα του ΠΑΟΚ κάνει και αυτή την καλή πορεία όλων των ομάδων αυτών. Mm. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω. Αυτό λέτε, η υγεία οικονομικά είναι αυτή που... Βεβαίως, μα βεβαίως. Μα ποιος δεν θέλει να παίξει σήμερα στο ΠΑΟΚ? Εγώ του ζω με την ομάδα μας. Ποιος δεν θέλει να έρθει στο ΠΑΟΚ? Πάντως, είμαστε ομάδα που έχουμε πληρώσει... Μόνο τα χρήματα, κύριε Ανδρέου, δεν αρκούν. Δηλαδή χρειάζονται και καλές επιλογές. Χρειάζεται μια χημεία στις ομάδες. Μα γενικότερα, αλλά δεν έχεις τα χρήματα, ποιες επιλογές να κάνεις? Ναι. Πώς να αντιμετωπίζεις τον Ολυμπιακό τώρα με ένα τεράστιο προϋπολογισμό που σας άκουγα και εσάς που τα λέγατε και εσύ. Αλλά εμείς κάνουμε μια προσπάθεια στα μέτρα μας, είμαστε Φερέντζοι. Είμαστε ένα σωματείο που έως τώρα δεν πιστεύω ότι τη διοίκηση του Κατσαρή μπορεί να του κατηγορεί κανένας ότι χρωστάει έτσι ένα ευρώ. Είναι σημαντικό αυτό που λέω σήμερα στο ραδιόφωνο. Και όλα αυτά φαίνουν μια καλή πορεία των ομάδων. Και εγώ πιστεύω ότι η ομάδα του Βόλεϊ θα συνεχίζει. Μα το ίδιο συμβαίνει με τον μπάσκετ. Εγώ τυχαίνει να είμαι κάθε μέρα έτσι. Δίπλα με τον κύριο Πρέλεβιτς, έχουμε τα γραφεία μας δίπλα. Δεν καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια να φτάσει αυτή η ομάδα με αυτό το προϋπολογισμό και να είναι στην πρώτη θέση σήμερα. Ναι. Ηλία, αν έχεις κάτι εσύ συγκεκριμένο για να... Έχει 1000% δίκιο και είναι 1000% αληθές αυτό που λέει ο κύριος Ανδρέου, έτσι. Ναι. Στα τμήματα του ερασιτέχνη τα παιδιά έχουν πάρει ήδη δύο μισθούς για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, τους έχουν πληρωθεί όλα τα τμήματα, ενώ βλέπουμε σε άλλες ομάδες μεγάλες, οι οποίες προσπαθούν επίσης να έχουν μεγάλο budget. Παράδειγμα η ΑΕΚ. Okay, και η ΑΕΚ κάθεται και συζητάει αν θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη ή όχι. Για να παίξει στο handball, παραδείγματος χάρη. Και δεν είναι μόνο αυτά τα τρία τμήματα. Είναι και το handball, το οποίο είναι δεύτερο. Είναι το πόλο, το οποίο ξεκίνησε καλά, πήρε μια ισοπαλία μέσα τυχείο. Είναι το γυναικείο μπάσκετ, το οποίο πάει καλά. Το γυναικείο ποδόσφαιρο, το γυναικείο handball, είναι όλα αυτά τα τμήματα. Ήθελα να πω αυτό, είναι ακριβώς, γιατί δεν ήθελα να μιλήσω μόνο για τα τρία, αυτά τα επαγγελματικά που λέμε, το βόλεϊ ανδρών, το μπάσκετ, που το παιδίτηκα εγώ, επειδή γνωρίζω πέντε πράγματα. Από εκεί πέρα όμως, το handball πάει μια χαρά, όλα τα τμήματα πάνε μια χαρά. Και όλα έχουν σχέση με αυτή την φερεντζιότητα και βεβαίως με μια πολύ, πολύ καλή διοίκηση, κατάλαβες, γιατί πρέπει να ξέρεις πώς διαχειρίζεις τα θέματα, και τα οικονομικά και τα διοικητικά και τα οργανωτικά και όλα. Φίλος ρωτάει, κύριε Πρόεδρε, αν είναι ευκαιρία να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, αν σκέφτεστε να αντικατασταθεί ο Λόουσον για να δυναμώσει κι άλλο αυτή η ομάδα. Να σας πω κάτι, πιστεύω, βέβαια είναι, αυτό αφορά το τεχνικό τίμα, αλλά εμείς πιστεύω θα έχουμε έναν καινούριο αθλητή ξένο για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Μέσα στην εβδομάδα. Προσπαθούμε. Πιστεύω, ναι, προσπαθούμε. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, ξέρετε. Δηλαδή πολλές φορές δεν είναι και στο χέρι μας κάποια πράγματα. Αλλά πιστεύω, μάλλον κατά 99% θα έχουμε καινούριο αθλητή στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Όνομα δεν μπορούμε να πούμε. Δεν μπορώ να πω, γιατί παίζουν 2-3 ονόματα. Περιμένω να κάνουν τις προτάσεις οι τεχνικοί για να αποφασίσουμε όλες τις αντίσεις. Καταρχάς, το μάτς αυτό. Το μάτς αυτό η Ιαπωνία όμως. Ορίστε. Έχει παίξει η Ιαπωνία ο παίχτης, Έχει μεγάλο όνομα, είναι μεγάλο όνομα αυτό. Περιμένω. Το θέμα μάτς... είναι αυτό, ήθελα να σας πω γενικότερα. Δεν ξέρω αν είστε τίποτα άλλο να με ρωτήσετε. Όχι, ναι, καταρχάς το μάτς που μιλάμε είναι το Σάββατο στις 5, είναι προγραμματισμένο. Σάββατο τις 5 είναι το ελεοπτικό, αλλά θα θέλαμε πραγματικά αυτή τη φορά να δείξουμε ως νέο ΠΑΟΚ ότι εμείς στηρίζουμε όλα τα τμήματα. Και θέλω, σας παρακαλώ, πραγματικά να περάσω ένα νέο μήνυμα ως νέος ΠΑΟΚ όλοι μαζί, και η μπάλα και το μπάσκετ και το ΑΣ, τα τμήματα όλα. Περάσουμε ένα μήνυμα παρά έξω, ότι για να αντιμετωπίζουμε εμείς τις κόντρες με την Αθήνα που τα λέμε πολλές φορές και πρέπει να παρουσιάζουμε πραγματικά την δύναμη τον κόσμο μας και το πολιτισμό τον κόσμο μας. Έτσι πραγματικά θα πάμε μπροστά και θα παρουσιάζουμε αυτή την εικόνα που έχουμε τώρα στο μισό σεζόν, όλα τα τμήματα, το μπάσκετ, το βόλεϊ, το handball, το ποδόσφαιρο και όλα μαζί. Ναι, ναι. Ξέρετε, μιλήσατε για τον κύριο Σαββίδη, πολλές φορές έχει πει το παράπονο του ότι ακόμα δεν νιώθει ότι ο κόσμος τον έχει αποδεχθεί ως μέλος ή ως αρχηγό της οικογένειας. Τι μπορεί παραπάνω να κάνει ο ΠΑΟΚος, ο κύριος Σαββίδης, να είναι πιο κοντά στα τμήματα του ΑΣ ή και στο μπάσκετ όπως συζητιέται? Εγώ πιστεύω ότι ο χρόνος θα κάνει το δικό του. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Σαββίδης έχει κάνει τα παραπάνω από αυτά που
κάνει ένας παράγοντας. Όμως οπωσδήποτε, και εγώ βεβαίως είμαι και εγώ ένας ομογενής από την Αλβανία, είμαι 25 χρόνια σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Πολλά χρόνια πέρασα να γίνω εγώ αποδεκτός από τη κοινωνία, επειδή θεωρούν ότι είμαι ένας ομογενής από έξω και έχει. Κατάβαλε mm-hmm. πολλές προσπάθειες. Mm-hmm. Και μέχρι που να κατάλαβα και εγώ ίδιος για την νοοτροπία και τη λειτουργία της νοοτροπίας της χώρας. Όλα έρχονται σιγά σιγά. Όμως αυτό που έχει σημασία είναι το εξής, ότι η είσοδος του κ. Σαββίδη στα κοινά του ΠΑΟΚ έτσι αλλάξει ψυχολογικά όλη την φιλοσοφία και την νοοτροπία του ΠΑΟΚ. Σωστό, σωστό. Mm-hmm. Σωστό. Εντάξει, και αυτό είναι ένα μεγάλο γεγονός, παιδιά. Χωρίς μια υγιή ομάδα του ποδοσφαίρου, κατάλαβες, δεν μπορούμε να ζήσουν άλλα τα τμήματα. Καταλαβαίνετε πολύ καλά, πιστεύω, αυτά που λέω. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό αυτό. Αλλά το ψυχολογικό προβάρισμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ στη σχέση με όλες τις άλλες ομάδες, αυτό είναι μεγάλο γεγονός. Όλα τα άλλα θα έρθουν σιγά σιγά. Ξέρετε, ίσως είναι λίγο άδικο για να πάμε στην ομάδα του Βόλη να μιλάμε για έναν αθλητή, αλλά ο Γκόμες είναι κάτι πολύ ξεχωριστό, έτσι. Δηλαδή, είναι αθλητής που μπορεί να φέρει στο γήπεδο κόσμο μόνος του, για να πας να δεις τον Γκόμες μόνο. Πώς τον ζείτε εσείς και εκτός γηπέδου και ως άνθρωπο και ως επαγγελματία? Θα σας πω. Ο Γκόμες, πρώτα απ' όλα, θέλω να σας πω, είναι ένας καταπληκτικός χαρακτήρας. Mm-hmm. Καταπληκτικός. Γιατί οπωσδήποτε οι μεγάλοι αθλητές του επίπεδου του Γκόμες έχουν και τις ιδιοτροπίες. Ε? Mm-hmm. Ο Γκόμες είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός αθλητής, πολύ καλό παιδί. Και στην καθημερινότητα είναι ένας απλός άνθρωπος που προσπαθεί στην προπόνηση για να μπορεί να βοηθήσει όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Και έχουν ένα πολύ καλό κλίμα, και βέβαια οφείλεται πρώτα απ' όλα στον κύριο Καλματζίδη αυτό, γιατί και τα μικρά παιδιά που έχουμε, βέβαια, που δεν έχουν εμπειρία του Γκόμες, του Κουρνέτα, του Σαφράνοβιτς, γιατί δεν είναι μόνο Γκόμες, εμείς έχουμε ένα πολύ σοβαρό αθλητή που λέγεται Κουρνέτας, και πάρα πολύ σοβαρή αθλητή που λέγεται Σαφράνοβιτς. Κατάλαβες. Όλοι αυτοί, ξέρεις, συνεργάζονται στην καθημερινότητα να μπορούν και οι υπόλοιποι αθλητές να ακολουθήσουν την πορεία τους. Για έτσι και παρουσιάζει η ομάδα αυτή τη δικό του. Mm-hmm. Αυτή η οικογενειακή κλίμα, το οικογενειακό κλίμα που έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στην ομάδα του Βόλε, φέρνει και αυτά τα αποτελέσματα. Ηλία, έχουμε κάτι άλλο για τον κύριο Ανδρέο συγκεκριμένο? Νομίζω ότι θα έχει καλύψει όλα ο πρόεδρος. Και μας βάζει σε μια ανυπομονησία να περιμένουμε σήμερα, αύριο, κύριε πρόεδρε, για τον νέο αθλητή, για τον νέο ξένο. Φοβάμαι ότι η Τετάρτη θα είναι η τελευταία μέρα που πρέπει να ανακοινώσουμε τον καινούριο. Τετάρτη. Mm-hmm. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια για την πορεία. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ, παιδιά. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά.